Λοιπόν, να τα ξαναπούμε αυτά για το Safe Pass. Φαντάζομαι έχετε κουραστεί τις τελευταίες μέρες, αλλά προκύπτει, κυρία Λοϊζίδου, με τη διαφοροποίηση μεταξύ του προηγούμενου διατάγματος, με αυτό, για το ποιοι είναι αρμόδιοι να ελέγχουν το Safe Pass μας. Να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί προκύπτει αυτή η αλλαγή και γιατί είναι εντάξει τώρα να μας ελέγχουν και οι ιδιοκτήτες των υποστατικών. Ναι, να πω πρωτίστως ότι δεν κουραζόμαστε να δίνουμε διευκρινήσεις, διότι είναι προς όφελος της κοινωνίας να είναι αντιληπτά αυτά που λέμε και να τηρούνται. Η τοποθέτησή σας είναι απολύτως σωστή ότι έχουν αλλάξει δεδομένα δυνάμει του τωρινού διατάγματος ημερομηνίας 8/7. Το προηγούμενο διάταγμα, παραδείγματος χάρη, δεν έδινε δικαίωμα στους εργοδότες να ελέγχουν όλο το προσωπικό. Αυτό το διάταγμα το κάνει αφού δεν παίρνουν και περιορισμοί αναφορικά με το ποσοστό το οποίο υποχρεούται ο εργοδότης να υποδείξει στην περίπτωση ελέγχου. Υπάρχει διαφοροποίηση σαφής αναφορικά με το ότι κάθε 72 ώρες τώρα ο εργοδότης πρέπει να ελέγχει αν ο εργοδοτούμενος που έχει το Safe Pass προφανώς του rapid test ή του PCR. Επομένως, αλλάξαν και τα δεδομένα του διατάγματος, αλλάξαν και οι συνθήκες ακριβώς που δικαιολογούν την διαφοροποίηση της κατάστασης. Ναι. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες, κ. Λοϊζίδου, τις οποίες έχετε δει, έχουν ζητήσει την έγκρισή σας οι εργοδότες για το πώς χειρίζονται εργοδοτουμένους που δεν θέλουν να επιδείξουν το rapid test τους ή το φαντάζομαι, γιατί το ότι έχουν εμβολιαστεί δεν θα είναι πρόβλημα. Ναι, υπάρχει μια μνήμα στις ερωτήσεις απαντήσεις που έχουμε ετοιμάσει, καθώς πάρα πολλοί εργοδότες μας ρώτησαν αναφορικά με αυτό το θέμα. Προφανώς υπάρχει πρόνοια στην νομοθεσία σε περίπτωση που κάποιος εργοδοτούμενος δεν ακολουθήσει οδηγία και δει οδηγία που πηγάζει από διάταγμα, έτσι, που έχει την ισχύ ακριβώς νόμου. Είναι θέμα του κάθε εργοδότη να ενεργοποιήσει την οικία του νομοθεσία για να παραπέμψει τους παραβαίνοντες εκεί που προνοείται, προβλέπεται από την οικία νομοθεσία. Ναι, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται ένας καταναλωτής, ο οποίος εισέρχεται σε ένα χώρο εστίασης και λοιπά, πολίτες που τους ζητείτε από ιδιοκτήτες ή τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους συγκεκριμένων υποστατικών. Ναι. Όταν αρνηθούν, υπάρχει κάτι σχετικό ή ενημερώνεται η αστυνομία? Εκεί υπάρχει σαφής υποχρέωση του εργοδότη να τηρήσει την νομοθεσία που λέει ότι δεν επιτρέπει σε οποιοδήποτε που δεν επιδείξει αυτό το πιστοποιητικό να εισέλθει. Και από εκεί και πέρα, αν συναντήσει άρνηση, τον λόγο τον έχει η αστυνομία για να επιβάλλει την τάξη. Ναι. Τώρα, οι έλεγχοι αυτοί πώς ακριβώς γίνονται? Έτσι, μια ματιά σε κάτι που κρατάς? Για παράδειγμα, εγώ κρατάω αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ναι, αυτό που, μπορεί αυτό να που γίνει έχουμε ενημερωθεί ότι γίνεται μέχρι τώρα. Ναι. Στην πλειοψηφία στις περιπτώσεις δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα. Ακριβώς ρωτώνται οι πολίτες να υποδείξουν ένα από τα πιστοποιητικά, το υποδεικνύουν και εισέρχονται στον χώρο. Ναι. Πόσο όμως ελέγχει κανείς ότι το πρόσωπο που επιδεικνύει ένα έγγραφο ταυτίζονται? Υπάρχει δυνατότητα από το διάταγμα ταυτοποίησης, είτε με τον αριθμό ταυτότητας, είτε με το δελτίο ταυτότητας, είτε με το διαβατήριο, διότι μιλάμε και για πολίτες τρίτων χωρών, ναι, που ενδεχομένως να φέρουν μαζί τους διαβατήριο. Και μπορεί να εισέλθει με την ταυτοποίηση αυτή του προσώπου εντός του χώρου που επιθυμεί ο κάθε πολίτης. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όμως που έχουμε διαπιστώσει ότι δεν χρειάζεται η επίδειξη της ταυτότητας, διότι μεγάλο μέρος των πολιτών διακινούνται στους ίδιους χώρους. Και το να επιδεικνύουμε, κυρία Λοϊζίδου, ναι, πείτε μου. Ναι. Παραδείγματος χάρη στο γυμναστήριο δεν χρειάζεται η υπόδειξη της ταυτότητας, διότι είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό που αναγράφει αυτό το όνομα αφορά σε αυτό το πρόσωπο. Άρα εκεί δεν χρειάζεται καθόλου η υπόδειξη της ταυτότητας. Ναι. Που η υπόδειξη της ταυτότητας προκύπτει μέσα από το διάταγμα επίσης. Προβλέπεται ακριβώς πρόσθετη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Είναι ταυτοποίηση, η οποία όμως είναι στα πλαίσια της νομιμότητας, καθώς προβλέπεται και από το διάταγμα. Ναι.
Τώρα, κύριε Λοϊζίδο, ας ξεκαθαρίσουμε ακόμα κάτι που υπάρχει ένα μπέρδεμα επί του παρόντος. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο μπορούμε να δείξουμε και στο κινητό μας, αλλά και τυπωμένο, είναι κομμάτι του SafePass ή δεν είναι ακόμη? Όχι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Προς το παρόν, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τη διακίνηση μας εκτός της χώρας. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα αρμόδια υπουργεία διαβολεύονται με το γραφείο μου, προκειμένου ακριβώς να επιτραπεί, αν το επιτρέπουν και οι συνθήκες, να επιτραπεί και η χρήση αυτή εσωτερικά. Και τότε θα είναι για την κυρία Λοϊζίδου, σε αυτό το έγγραφο εμφανίζονται περισσότερα προσωπικά δεδομένα? Ακριβώς. Και η σκέψη τώρα που γίνεται είναι να περιοριστούν τα δεδομένα στο ψηφιακό πιστοποιητικό που θα έχει υποχρέωση ο πολίτης να επιδείξει και αντικατάσταση του SafePass. Επομένως, θα έχουμε εξυπηρετήσει και την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν έχω μαζί μου πρόχειρα, κατεβασμένο σε κάθε περίπτωση στο κινητό, αυτό το πιστοποιητικό μπορώ να μπω κάπου? Αυστηρά ομιλούντες όχι, αλλά αν γίνει αποδεκτό, προφανώς θα εξυπηρετήσει το σκοπό του και σε αυτό το, ναι, και σε αυτή την περίπτωση. Μα είναι λίγο φανερότερο ότι δείχνει ότι έχω εμβολιαστεί. Είναι πιο επίσημα, δεν γίνεται. Απλά λέτε έχει να κάνει με έγκριση ως αποδεκτό, ναι, στο εσωτερικό της χώρας, λόγω και των προσωπικών δεδομένων. Ακριβώς, ο ευρωπαϊκός αυτός κανονισμός προβλέπει ότι για να το εντάξει στην εσωτερική σου εννομητάξη πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες ακριβώς συζητούνται τώρα με το γραφείο μου, προκειμένου να μπορέσει πολύ σύντομα να ενεργοποιηθεί και στη χώρα μας αυτό το πιστοποιητικό. Ναι. Τώρα, κυρία Λοϊζίδου, είχαμε πει ότι ακριβώς τα μέτρα, τα εφιστάμενα είναι νόμιμα και είναι και αναλογικά προς το σκοπό. Αν αύριο σε ένα μήνα έχουν μειωθεί τα κρούσματα και είναι στα 10-20, για παράδειγμα, θα το ξανασκεφτείτε, θα ξανασυζητήσετε για το τι πρέπει να δείχνουμε και τι όχι και σε ποιο χώρο? Ακριβώς επιβάλλεται αυτό να γίνει, διότι όποιες αποφάσεις παίρνονται με τα δεδομένα, mm-hmm, κυρία Σάβα, τη δεδομένη στιγμή. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις γενικά και αόριστα. Επομένως, άλλες ήταν οι αποφάσεις όταν τα κρούσματα ήταν σε κάθε περίπτωση κάτω από 100, άλλες είναι τώρα που πλησιάζουν τα 1000. Σίγουρα και έχουν απορριφθεί στα πλαίσια διαβούλευσης πάρα πολλά μέτρα σε άλλες περιόδους που κρίθηκαν ως δυσανάλογα ή που δεν εξυπηρετούσαν το σκοπό την δεδομένη στιγμή. Ναι. Ήταν εκείνη η προσπάθεια από το Υφυπουργείο Κοινοτομίας, κυρία Λοϊζίδου, που την είχατε απορρίψει εν αναμονή του ψηφιακού πιστοποιητικού, δεν είναι πρόσφατα, επειδή δεν εξυπηρετούσε, δεν ήταν αναλογικό μέτρο? Ναι, πάρα πολλά μέτρα είχαν τεθεί ακριβώς για να ανακοπεί η δεδομένη κατάσταση, αλλά που δεν δικαιολογούνταν με βάση τη δεδομένη στιγμή. Επομένως, όπως λέω και επαναλαμβάνω και τώρα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Mm. Δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και αυτό επιτάσσει ακριβώς ότι προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες της δεδομένης στιγμής. Ναι. Τώρα, κυρία Λοϊζίδου, έχετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και πώς αυτά διαχέονται σε περίπτωση, για παράδειγμα, επαναπρογραμματισμού ραντεβού που παίρνεις εκεί, παίρνεις τηλέφωνο από εδώ, στέλνεις mail, δίνεις τα στοιχεία σου, ξανά τα στοιχεία σου, παίρνεις κάποιον που γνωρίζεις κλπ. Έτσι ώστε να γίνει η δουλειά σου? Υπάρχουν τέτοιες? Όχι, αναφορικά με το θέμα που περιγράφεται, όχι, αλλά αναφορικά με την εφαρμογή των διαταγμάτων, mm-hmm, ερωτήματα προκύπτουν και όχι παράπονα μέχρι στιγμής. Ερωτήματα από αυτά που έχουμε καλύψει? Ακριβώς. Αυτά που έχουμε καλύψει, τι δικαιούται ο εργοδότης να κάνει, αν δικαιούται να αναρτήσει, αν θέλετε, τα μπέλα που να λέει ότι είναι επιτρεπτή η είσοδος στο υποστατικό μόνο με το SafePass. Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία είναι εύλογα από πολίτες, διευκρινίζονται με τις ερωτήσεις απαντήσεις που έχουμε δώσει. Απαντάμε δε σε οποιαδήποτε ερωτήματα των πολιτών, διότι σκοπός όλων θεωρώ είναι να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με τα διατάγματα. Μάλιστα. Κύριε Λοϊζίδου, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Εγώ καλή συνέχεια. Πάντως, εκτός